Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε για άλλη μια φορά στις εικόνες. Είμαστε ακόμη εδώ, στο διαμάντι της Ινδοκίνας, παραμένουμε στο Βιετνάμ και σας ετοιμάζουμε μια δεύτερη εκπομπή, πραγματικά όμως συγκλονιστική. Είμαστε στον κόλπο του Χαλόνγκ και ετοιμάζουμε εικόνες ακαταμάχητες. Η εκπομπή μας έχει ξεκινήσει και είναι όλη δική σας. Το Βιετνάμ είναι ένας προορισμός που είναι δύσκολο να απογοητεύσει ακόμη και τον πιο απαιτητικό ταξιδιώτη. Το διπορικό μας το ξεκινήσαμε φυσικά από την πρωτεύουσα Ανόη και εκεί θα ξαναγυρίζαμε μετά από μια επίσκεψη 24 ωρών σε ένα από τα πιο διάσημα μέρη του Βιετνάμ, τον κόλπο του Χαλόνγκ. Νομίζω πως το καλύτερο πράγμα που μπορεί να κάνει κάποιος στο Χαλόνγκ είναι μια κρουαζιέρα. Υπάρχουν εκατοντάδες σκάφη, από πολύ μικρά έως μεγάλα, από πολυτελή έως φτηνά και από καθημερινά ημερήσια μέχρι πολυήμερα. Ανεξάρτητα από το τι τύπος ταξιδιώτης είστε, υπάρχει πάντα ένα απλωτό μέσο που ενδεχομένως θα σας ταιριάζει απόλυτα. Ο περισσότερος κόσμος συνδυάζει τον παράδεισο του Χαλόνγκ Μπέι με το Ανόη. Έτσι κάναμε και εμείς. Αφήσαμε το ξενοδοχείο μας και μετά από 2 ώρες οδήγησης βρεθήκαμε στον κόλπο του Χαλόνγκ. Και φτάσαμε σιγά σιγά, κυρίες και κύριοι, από το Ανόη στο στολίδι του Βιετνάμ. Κόλπος του Χαλόνγκ, κυρίες και κύριοι, παρακαλώ πολύ. Κοιτάξτε γιατί ακριβώς πράγμα μιλάμε. Οι Βιετναμέζοι υποστηρίζουν ότι αυτός είναι ο δικός τους παράδεισος. Μιλάμε για μια περιοχή που συγκεντρώνει εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες. Είναι, ας πούμε, ότι για εμάς ο Παρθενώνας είναι για τους Βιετναμέζους το Ha Long. Αυτές είναι οι πρώτες εικόνες που σας δίνουμε. Και έχουμε σκοπό να κάνουμε κρουαζιέρα, που νομίζετε, ακριβώς εκεί. Μέσα σε αυτούς τους τεράστιους βράχους, τους οποίους τους βλέπετε μπροστά σας. 11:30 το πρωί είχαμε ραντεβού στο νησάκι Τουάν Τσάο για να περάσουμε με το καραβάκι μας στο κρουαζιερόπλοιο. Το ταξίδι θα κρατούσε 30 λεπτά, αλλά ήταν μια πρώτη τάξης ευκαιρία να γνωριστούμε με τον κόλπο. Από το νησάκι Τουάν Τσάο, αν το λέω σωστά, πήραμε αυτό το μικρό σκαφάκι για να μας πάει στο κρουαζιερόπλοιο, εντός εισαγωγικών, για να κάνουμε αυτή τη μίνι κρουαζιέρα 2 ημερών μέσα στον κόλπο του Χαλόνγκ. Είπα κρουαζιέρα εντός εισαγωγικών, διότι όταν ακούμε τη λέξη κρουαζιέρα, τι φανταζόμαστε, κάτι τεράστια σκάφη με 3-4.000 ανθρώπους επάνω. Αυτά τα κρουαζιερόπλοια είναι, ας πούμε, να, σαν και αυτά εδώ, δείξε λίγο, Ελένα μου. Έχουν 20 καμπίνες, 30, κάπου εκεί. Άρα είναι μικρά σκάφη, τα οποία προσφέρουν αυτή τη μαγική κρουαζιέρα, όπως τη λένε, για να βιώσεις την εμπειρία του κόλπου μέσα εδώ στο Χαλόνγκ. Γιατί θεωρώ ότι είναι πολύ ωραίο να κάνετε αυτή την κρουαζιέρα από το να πάτε μια ημερήσια εκδρομή? Διότι, κυρίες και κύριοι, πρέπει να ζήσετε όλο το όνειρο, όλο το παραμύθι, να βιώσετε αυτή τη μαγεία ενός φυσικού τοπίου. Και εδώ, παιδιά, τι έχουμε? Έχουμε τη φύση στα καλύτερά της. Έχουμε ένα θαύμα της φύσης και του Θεού που το έδωσε απλόχερα σε όλους εμάς τους ανθρώπους. Και μιλάμε, προσέξτε με, για μια ιστορία που πάει πίσω 20 εκατομμύρια χρόνια. Για να καταλάβετε λίγο, δηλαδή, ότι εδώ
Αυτά όλα για να γίνουν χρειάστηκαν εκατομμύρια χρόνια και ο άνθρωπος είναι πολύ καινούριος σε αυτήν εδώ την περιοχή μόλις τα τελευταία 1200 χρόνια. Κόλπος του Ha Long ακριβώς μπροστά σας. Μιλάμε για μια περιοχή όπου θα δείτε και από ψηλά και από τη θάλασσα 1900 βραχονισίδες να είναι σαν να έχουν φυτρώσει μέσα από τη θάλασσα, κυριολεκτικά κατάφυτες. Ένα θέαμα πραγματικό, κυρίες και κύριοι, μαγικό. Έτσι μας υποδέχονται στο σκάφος μας, με αυτό εδώ το σκάφος και αυτό το πλήρωμα θα κάνουμε την κρουαζιέρα μας. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 άνθρωποι είναι το πλήρωμα, μπορεί να είναι και παραπάνω, και εμείς είμαστε 30 άνθρωποι εδώ, ούτε καν 25, για να πάμε στην κρουαζιέρα. Ακολουθήστε μας στο YouTube, στο Instagram και στο Facebook και κερδίστε παράλληλα πλούσια ταξιδιωτικά δώρα σε Ελλάδα και Ευρώπη. Μπείτε στους διαγωνισμούς μας και κάθε εβδομάδα, εάν είστε ο τυχερός, θα κερδίσετε διαμονή σε πολυτελή ξενοδοχεία και ξενώνες σε όλη την Ελλάδα. Η υποδοχή του πληρώματος ήταν ζεστή και εγκάρδια. 12:30 θα ξεκινούσε η κρουαζιέρα και θα απολαμβάναμε τον πλούσιο μπουφέ με θέα αξεπέραστη και μάλιστα εν πλώ. Προβλέπω να περάσουμε πολύ ωραία σε αυτή τη μίνι κρουαζιέρα. Το σκάφος φαίνεται πολύ καλό. Καθαρό, πεντακάθαρο σε πρώτη φάση. Μας περιμένουν με κρασιά, με ποτά, με ένα μπουφέ για μεσημεριανό. Και είμαστε έτοιμοι, νομίζω, Ελεάνα, Κάλια, δεν ξέρω αν συμφωνείτε κι εσείς, να ζήσουμε την περιπέτεια. Κοιτάξτε λίγο τη θέα, κάθεσαι και τρως εδώ, ας πούμε, Ελεάνα μου, και έχεις αυτή τη θέα του Ha Long, έτσι όπως ξεκινάει τώρα το κρουαζιερόπλοιο. Και πάμε να σας δείξω και λίγο το μπουφέ. Εδώ, Ελεάνα, είμαστε full των ψαριών, έτσι, λογικό δεν είναι, στο Ha Long είμαστε. Δύο το μεσημέρι είχε ξεκούραση και τακτοποίηση στις καμπίνες μας. Ήρθε η ώρα να σας δείξω τις καμπίνες εδώ στο κρουαζιερόπλοιο. Ελεάνα μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ, για έλα λίγο. Φανταστείτε να κοιμάσαι εδώ ρε φίλε και να έχεις αυτήν τη θέα. Ναι. Τώρα νομίζω ότι μπορούμε, κυρίες και κύριοι, να βάλουμε όλοι μαζί τα κλάματα. Ευχαριστούμε το γραφείο μας, ευχαριστούμε τον Βαγγέλη τον Κατσιμίχα που το απογείωσε το θέμα.
Θέλω να φανταστείτε τον εαυτό σας ότι αν κάνετε αυτή την εκδρομή εδώ στο Βιετνάμ και την κάνετε ακριβώς όπως την κάνουμε και εμείς, θα ζήσετε αυτό το θαύμα, θα ζήσετε αυτή την εμπειρία που νομίζω ότι είναι μοναδική. Εδώ το μέρος, παιδιά, είναι όντως unique. Δεν υπάρχει κάτι παρόμοιο σε παγκόσμιο επίπεδο. Και έχετε και δραστηριότητες και έχετε και πολύ ωραία γεύματα και δείπνο και εκδρομές, αλλά νομίζω ότι όλα τα λεφτά, έτσι, δεν ξέρω αν συμφωνείτε μαζί μου, είναι, ρε φίλε, αυτή η καμπίνα. Προχωρά προς τα πίσω, Ελένα. Έλα, πανιέρα. Όχι, θέλω να δω η influencer εδώ τι ετοιμάζει. Κάτσε εδώ, έλα εδώ. Ετοιμάζει πανιέρα. Ετοιμάζει την πανιέρα. Πες μου. Μια πανιέρα, κοιτάξτε, παιδιά. Θα γεμίσουμε την πανιέρα. Όντως τώρα. Και θα φωτογραφηθείς με γεμάτη την πανιέρα. Οφκό. Εννοείται. Έλα, ρε φίλε. Τέσσερις το απόγευμα είχε δραστηριότητες με καγιάκ για να θαυμάσουμε το τοπίο από κοντά, εκεί που δεν μπορούν να φτάσουν τα μεγάλα σκάφη. Μια υπέροχη δραστηριότητα στο νερό, χωρίς κύματα, με κρυφά μέρη να αποκαλύπτονται μπροστά μας και να κάνουν την εμπειρία συναρπαστική. So wake me up when it's all over. Στη συνέχεια είχε βουτιές στον κόλπο του Χαλόγκ και στο Σούρουπο απολαύσαμε ένα sunset party. Η κρουαζιέρα, παιδιά, έχει και sunset party και είναι αληθινά, νομίζω, αξεπέραστη εμπειρία να είσαι τέτοια ώρα μέσα στον κόλπο. Ελένα μου, θέλω να δείξεις στον κόσμο αυτό που βλέπουμε ακριβώς μπροστά μας. Κοιτάξτε λίγο τι όμορφα που φαίνονται τα κρουαζιερόπλια φωτισμένα σε διάφορες γωνίες του κόλπου του Χαλόγκ. Η κρουαζιέρα σου δίνει δυνατότητα για μερικές στιγμές ηρεμίας και χαλάρωσης, και όταν δεν έχει και πολύ κόσμο, όπως ας πούμε οι συγκεκριμένοι που είμαστε εμείς αυτή τη στιγμή, διότι είναι low season, έχεις τη δυνατότητα πραγματικά ατελείωτων στιγμών ηρεμίας. Νομίζω ότι είναι εκτός περιγραφής αυτό που βλέπουμε αυτή τη στιγμή μαζί. Ελεάνα, βγες εκεί στη γωνία, σε παρακαλώ πολύ. Προς τα δεξιά, τέλεια. Επικρατεί μια τέτοια ηρεμία μέσα στον κόλπο, μια τέτοια χαλάρωση, που νομίζω ότι εδώ πρέπει να κάνει κάποιος το εξής. Πρέπει να αράξει και να προσπαθήσει να αδειάσει εντελώς το μυαλό του απ' όλα. Να χαλαρώσει, να μην σκέφτεται ούτε δουλειές, ούτε υποχρεώσεις, ούτε προβλήματα, και απλά να χαίρεται που του δώσε ο Θεός αυτή τη σπάνια ευκαιρία να ζήσει αυτό το όνειρο. Το πρωί ξυπνήσαμε νωρίτερα από όλους, 6 παρατέταρτο, και ετοιμάσαμε το καφεδάκι μας μέσα στην απόλυτη ησυχία και μαγεία του κόλπου. Το ξημέρωμα θα μας έβριξε στο Χαλόγκ, που δεν το χορταίναμε κυριολεκτικά όμως με τίποτα. Το πρόγραμμα είχε τάι τσι με δάσκαλο, αλλά η Κάλια επιθυμούσε να τιμήσω εγώ στην αρχαία πολεμική τέχνη, που είναι γνωστό πως την κατέχω άψογα. Θέλω την ανάλογη μουσική να ξεκινήσει, παρακαλώ πάρα πολύ.
Δεν με ακολουθείς όμως, το Tai Chi. Πριν γίνουμε ρεζίλοι των σκυλιών στον υπόλοιπο κόσμο της κρουαζιέρας, ευτυχώς για εμάς ήρθε ο κανονικός δάσκαλος Tai Chi και έτσι απολαύσαμε τις μαγικές κινήσεις του με την κάλια να είναι πράγματι η καλύτερη μαθήτρια. Το πρωινό ξύπνημα είχε και τζακούζι με θεατόν κόλπο, ενώ 9 η ώρα μας περίμενε ο καφές του αποχαιρετισμού. Η συγκεκριμένη κρουαζιέρα εδώ στο Χαλόνγκ κρατάει ακριβώς 24 ώρες. 12 σε παίρνουνε, 12 σε αφήνουνε. Όμως είναι τόσα πολλά τα πράγματα και τόσες πολλές οι παραστάσεις και οι εικόνες που νομίζω ότι είσαι πολύ παραπάνω. Πρωινό λοιπόν, εδώ στην κρουαζιέρα, πάντα με κριτσινάκι, καφεδάκι και συνεχίζουμε. Η κρουαζιέρα στο Χαλόνγκ είναι μια εμπειρία που δεν πρέπει να χάσει ο επισκέπτης του Βιετνάμ. Θα σας μείνει πραγματικά αξέχαστη. Δεν θέλουμε να τελειώσει η κρουαζιέρα με τίποτα και ας φτάσαμε στο φυσικό λιμάνι εδώ του Χαλόνγκ. Κοιτάξτε, μία εικόνα. Θέλω, παιδιά, να τα παρακολουθήσετε όλα μαζί μου. Θέλω να πιστέψετε ότι είσαστε εδώ μαζί μας. Από εδώ, άλλη εικόνα. Ελάτε από εδώ. Κοιτάξτε. Και μήπως δεν σας αρέσει αυτή η εικόνα. Σας έχω κι άλλη, έλα από εδώ, Ελεάνα. Σας έχω κάνει τέτοιο ρεπορτάζ για τον κόλπο του Χαλόνγκ που πιστέψτε με, δεν έχετε χάσει απολύτως τίποτα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να έρθετε. Πρέπει να έρθετε. Αλλά έκανα ό,τι μπορούσα σε αυτές τις 24 ώρες να σας περάσω κυριολεκτικά όμως όλες τις εικόνες. Αυτό είναι το φυσικό λιμάνι που σας έλεγα. Κοιτάξτε τα κρουαζιερόπλια πώς έχουν αράξει το ένα δίπλα στο άλλο. Τώρα σε λίγο θα έρθει και το βαρκάκι να μας πάρει, να μας επιστρέψει στο νησί από όπου ξεκινήσαμε. Παιδιά, τώρα τι να σας πω. Είναι από εκείνες δραστηριότητες τις ταξιδιωτικές που δεν θέλεις να τελειώσει με τίποτα. Με τίποτα όμως. Εμείς καθόμασταν μέσα στις καμπίνες με τα κορίτσια, την Ελεάνα και την Κάλια, και βλέπαμε, ρε παιδί μου, να διασχίζει το κρουαζιερόπλιο, αυτό το μικρό κρουαζιερόπλιο, τον κόλπο του Χαλόνγκ, και αφήναμε το χρόνο να περνάει κοιτώντας απλά έξω από το παράθυρό μας. Δεν υπήρχε αυτή η αίσθηση, ρε παιδί μου, δεν υπήρχε αυτή η αίσθηση. Άσε που εδώ είμαστε 24 ώρες και νομίζουμε ότι είμαστε, ξέρω εγώ, 3 μέρες. Τόσα πολλά πράγματα μπορούσες να κάνεις. Επιστροφή και πάλι στο Ανόη, την πρωτεύουσα που το είχαμε αφήσει για 24 ώρες και πρώτη μας δουλειά ήταν να δοκιμάσουμε σε φαγητό του δρόμου το περίφημο μπουντσά. Ωρε φίλε! Λοιπόν, παιδιά, αυτό που μόλις παρακολουθήσατε είναι το περίφημο μπουντσά. Μπουντσά τι είναι? Το χοιρινό. Με λίγα λόγια, εδώ είναι το κορυφαίο μαγαζί. Όπως βλέπετε, παιδιά, έχει και τουρίστες, αλλά έχει και ντόπιους. Ο ξεναγός μου λέει πως εδώ το μαγαζί είναι το κορυφαίο. Οικογενειακή κατάσταση. Ακριβώς από πίσω μας γίνονται τα spring rolls, τα οποία είναι αυτά εδώ. Και εδώ βλέπετε και το χοιρινό.
Το οποίο το τρως ως εξής. Εδώ έχει μόνο το χοιρινό, τα noodles, τα spring rolls. Τίποτα άλλο, έτσι. Μην περιμένετε να φάτε κάτι άλλο. Πώς είναι? Ωραίο. Λοιπόν, και όλα αυτά εδώ, όσα πήραμε δηλαδή, κάνουν 80.000. Πόσο είναι 80.000? 100.000 είναι 4 ευρώ. 3 ευρώ. Όλα αυτά εδώ 3 ευρώ. 2,5 ευρώ και το Ben Hur εδώ πέρα έχει τα πάντα και κάνει 4,5 ευρώ. Ό,τι πάρετε δηλαδή από 4,5 έως και 2 ευρώ. Αυτό ήταν, κυρίες και κύριοι, ένα από τα street food που σας έχουμε δείξει και μπορείτε να το επισκεφτείτε αν θέλετε να ζείτε αυτή την εμπειρία, έτσι. Να ξέρετε, είχα να σας πάω και σε χειρότερο. Αλλά μου είπε ο ξεναγός μην το δείξεις διότι δεν θα έρθει κανένας. Δηλαδή μπορούσα να σας πάω σε μαγαζί που μαγειρεύει μόνο η οικογένεια σε σπίτι, σερβίρει έξω από το σπίτι στην αυλή της, παππούς, γιαγιά, εγγόνια, μάνα, πατέρας και ψήνουν τα χοιρινά μπροστά σας και τα σερβίρουν μαζί με τη σούπα, αλλά η βρώμα ήταν upper class. Γυρίσαμε στο ξενοδοχείο μας, τακτοποιηθήκαμε, οργανωθήκαμε, ξεκουραστήκαμε και την επόμενη μέρα είχε περιπέτεια στην Train Street. Τι είναι αυτό? Πρόκειται για μια γειτονιά όπου το τρένο περνά ξυστά από σπίτια, επιχειρήσεις και ανθρώπους. Αυτό ακριβώς που βλέπετε ενθουσιάζει τους τουρίστες και τους ντόπιους για εντελώς διαφορετικούς λόγους. Όμως δεν ενθουσιάζει καθόλου την τοπική αστυνομία που τους κυνηγάει όλους ανεξαιρέτως. Έπρεπε να το ζήσουμε για να το καταλάβουμε. Βρεθήκαμε στην Train Street το πρωί. Η ιστορία είχε κυνηγητό και κρυφτό. Μόλις ερχόταν η αστυνομία, μας έκρυβαν οι ντόπιοι στα μαγαζιά και τα σπίτια τους. Αυτό που συμβαίνει είναι τρελό, διότι έρχεται η αστυνομία και τους μαζεύει όλους και τους βάζει μέσα στα μαγαζιά, διότι είναι επικίνδυνο να κάθεσαι εδώ πέρα που περνάει ο κόσμος. Καλά, δεν υπάρχει αυτό, έτσι, είναι κωμωδία. Αυτά δεν γίνονται. Μας κλείσανε μέσα όλους. Λοιπόν, τώρα να σας εξηγήσω κάπως τι γίνεται. Υπάρχει ένα τρένο που περνάει από εδώ πέρα. Έχουν στηθεί μαγαζιά και είναι το μας της πόλης. Η αστυνομία κυνηγάει τους μαγαζάτορες και ενίοτε σου κλείνουν την πόρτα, τα παραθυρόφυλλα, μέχρι να περάσει η αστυνομία. Διώχνει τον κόσμο και μόλις φεύγει η αστυνομία ξανανοίγουν τα μπατζούρια και ξανακάθεσαι για να κάνεις το ρεπορτάζ. Είναι θέμα χρόνου δηλαδή. Ακούς τη σφυρίχτρα? Μόλις έφευγε η αστυνομία μας αμολάγανε, αλλά είχε περάσει και το τρένο με αποτέλεσμα να έχουμε χάσει το ρεπορτάζ. Όσο και αν φαίνεται απίστευτο με αυτά και με τ' άλλα και με τις καθυστερήσεις των τρένων, έφτασε απόγευμα για να ολοκληρωθεί το ρεπορτάζ μας και δείτε πώς. Και αυτή λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είναι η περίφημη Train Street εδώ στο Ανόη. Επικρατεί πανζουρλισμός. Οι αστυνομικοί περνάνε, τους διώχνουνε, χρηματίζονται, τους αφήνουν να ξαναπεράσουν μέσα. Δεν υπάρχει αυτό που ζούμε. Μπαίνουμε μέσα σε μαγαζιά, κατεβάζουν τα ρολά, φεύγουν οι αστυνομικοί, ξαναβγαίνουμε έξω. Δεν το έχω ξαναδεί αυτό το πράγμα, δηλαδή υπάρχει μια κατάσταση τρέλας εντελώς, έτσι. Το τρένο δεν έχει περάσει ακόμα, ήταν να περάσει 4,5, θα περάσει 5,5. Βλέπετε, παίρνουν όλη θέση. Και τι συμβαίνει ακριβώς, να σας εξηγήσω. Υπάρχουν οι κράχτες, οι οποίοι βρίσκονται στην άκρη του συγκεκριμένου δρόμου
σε περνάνε μέσα παράνομα, σε βάζουν κάτι σε μαγαζιά και μετά σου πουλάνε κοκακόλα, καφέ κτλ. Σε λογικές τιμές βέβαια. Αλλά πρέπει να πληρώσεις για να δεις αυτή την ιστορία. Διότι μόνος σου δεν μπορεί να περάσει μέσα σε καμία περίπτωση. Και έχουν φτιαχτεί μαγαζάκια και επίσημα και ανεπίσημα. Όποιος έχει δηλαδή το σπίτι του εδώ πέρα, το κάνει μαγαζί για την ώρα που περνάει το τρένο. Το ανοίγει, το κλείνει και τελειώνει η ιστορία. Όπως ωραία θες είναι και αυτή εκεί. Κοίτα λίγο. Bamboo Coffee Fast Food. Να το θυμάστε, ανεβείτε πάνω και θα έχετε θέση από ψηλά και δεν θα κινδυνεύετε. Αυτές οι θέσεις είναι προνομιακές, διότι εδώ θα δείτε το τρένο περνάει ξιστά από δίπλα σου. Έχουν σκοτωθεί και τουρίστες, να ξέρετε, γι' αυτό η κυβέρνηση έχει απαγορεύσει να κάθεσαι σε αυτό εδώ το σημείο. Αν κάθεσαι εκεί πάνω βεβαίως, κινδυνεύεις λιγότερο και έχεις μια πανοραμική άποψη της συγκεκριμένης ιστορίας. Γενικώς είναι μια μπίζνα πολύ ωραία και οι τουρίστες ξετρελαίνονται. Εδώ έρχονται εκατοντάδες, μη σας πω χιλιάδες κάθε μέρα, 7 μέρες την εβδομάδα για να ζήσουν αυτήν την ιστορία. Επιτέλους κυρίες και κύριοι, η ώρα της λύτρωσης μετά από 7 ολόκληρες ώρες ρεπορτάζ. Να το περίφημο τρένο. Έρχεται η ταχεία. Και κοιτάξτε τι θα γίνει. Αυτό το πράγμα γίνεται ο χαμός, κυρίες και κύριοι. Ταλαιπωρηθήκαμε όλη τη μέρα για να έχουμε το ρεπορτάζ. Είναι μία από τις πιο σημαντικές και μεγάλες ατραξιόν εδώ στο Ανόη. Αν δεν δείτε αυτές τις εικόνες, λένε εδώ οι φίλοι, Ανόη δεν έχετε δει. Βγήκαμε, τελειώσαμε. Κοιτάξτε τι γίνεται. Και το τρένο φεύγει σιγά σιγά. Και τώρα φίλοι μου αυτός εδώ ο δρόμος, να είστε βέβαιοι ότι θα αδειάσει εντελώς. Ακολουθήστε μας στο YouTube, στο Instagram και στο Facebook και κερδίστε παράλληλα πλούσια ταξιδιωτικά δώρα σε Ελλάδα και Ευρώπη. Μπείτε στους διαγωνισμούς μας και κάθε εβδομάδα, εάν είστε ο τυχερός, θα κερδίσετε διαμονή σε πολυτελή ξενοδοχεία και ξενώνες σε όλη την Ελλάδα. Ο Τάσος Δούσης και εικόνες για ασυνήθιστα ταξίδια, εξωτικά, δύσκολους προορισμούς ή εύκολους, για Ελλάδα αλλά και για Ευρώπη εμπιστεύονται μόνο κορυφαίους ταξιδιωτικούς πράκτορες. Οργανώνουμε τα ταξίδια μας με τους έμπιστους συνεργάτες μας για να μην έχουμε προβλήματα και εκπλήξεις. Βράδυ πια πήγαμε με την Κάλια στην παλιά πόλη για να κάνουμε επιτέλους βόλτα με το τρίκυκλο ποδήλατο που μας είχε γίνει αιμονή. Εντάξει, το περιμέναμε σε όλη την αποστολή, το ποδηλατάκι. Από την πρώτη μέρα που πατήσαμε το πόδι μας. Βόλτα παιδιά, με αυτό το πολύ ωραίο ποδηλατάκι, παραδοσιακά, στο κέντρο του Ανόη και θα δούμε, νομίζω, την παλιά πόλη λίγο διαφορετικά. Να μπούμε στην παλιά πόλη με ένα ποδήλατο άλλης εποχής και να βιώσουμε αυτό που βιώνουν, ας πούμε, οι ντόπιοι εδώ και αιώνες ολόκληρους. Open Gangnam Style. Gangnam Style. Op, 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 op. Open Gangnam Style. Gangnam Style. Op, 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 op. Open Gangnam Style. Hey boy.
Όσο και να βολτάρεις στη βραδινή αγορά του Ανόη, την παλιά πόλη και στα γύρω στενά, δεν υπάρχει περίπτωση να μην δεις κάτι καινούριο. Είναι τόσες πολλές οι πληροφορίες που στο τέλος χάνεσαι. Είναι όλα τόσο γραφικά και όμορφα που από ένα σημείο και μετά τίποτα δεν σε ενοχλεί. Ούτε η φασαρία, ούτε τα κορναρίσματα, ούτε οι κράχτες. Όλα είναι μέρος ενός σκηνικού μοναδικού. Η Beer Street, όποτε και να περάσαμε, τίγκα στον κόσμο, δεν κοιμάται ποτέ. Κοίτα. Όχι ρε εσύ. Και ναργιλές αλλιοβασιλιάτικος. Ναι. Επόμενη στάση στο ρεπορτάζ μας μεσάνυχτα για κάτι εντελώς διαφορετικό. Και τώρα, παιδιά, σας ετοιμάζουμε ένα πολύ ξεχωριστό ρεπορτάζ. Εδώ στο Ανόη νομίζω θα είναι ένα ρεπορτάζ έκπληξη, διότι έχουμε έρθει στην αγορά λουλουδιών της πόλης στις 12 τα μεσάνυχτα. Θα μου πείτε τι ενδιαφέρον μπορεί να έχει μια αγορά. Παρακαλώ πολύ, παρακολουθήστε τις εικόνες και μετά ξαναλάτε εδώ μαζί μου. Η αγορά, όπως είδατε, είναι γεμάτη από πάγκους που πουλάνε λουλούδια για όλη την πόλη. Εδώ γίνεται αληθινός χαμός από τις 2 τα ξημερώματα μέχρι τις 5 το πρωί. Έρχονται όλοι και αγοράζουν λουλούδια. Δεν ήρθα 2 με 5 διότι δεν μπορείς να προχωρήσεις. Ακόμα και τώρα στις εικόνες που παρακολουθείτε βλέπετε τι γίνεται. Και τώρα έχουν προσθεθεί και οι φίλοι των social media. Και τι κάνουν, έρχονται εδώ. Παίρνουν ένα πολύ ωραίο μπουκέτο. Το αγοράζουνε, φωτογραφίζονται σε τέτοιους πανέμορφους πάγκους. Δείξε λίγο, καλιά μου, τον πάγκο, πήγαινε εκεί στη γωνία, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Δείξε τον πάγκο, κοίτα τι έχουν φτιάξει εδώ οι άνθρωποι με στόχο να προσελκύσουνε τι. Πελάτες. Και εδώ δεν είναι χονδρέμποροι, τώρα θα μπούμε και μέσα στους χονδρέμπορους. Εδώ απλά πουλάνε λουλούδια σε αυτούς που έχουν διάθεση κάπως να φωτογραφηθούν καλλιτεχνικά. Η νυχτερινή αγορά λουλουδιών του Ανόη είναι γοητευτική με τον δικό της τρόπο. Οι επισκέπτες τα χάνουν με τα πολύχρωμα λουλούδια κάθε είδους. Στην αγορά σειραίουν καταστηματάρχες από όλο το Ανόη για να αγοράσουν φτηνά τα λουλούδια. Οι έμποροι διαπραγματεύονται και γίνεται αληθινός πανζουρλισμός που λατρεύουν να βλέπουν οι τουρίστες. Περπατάμε μέσα στην αγορά του λουλουδιών και δεν μπορώ να σου περιγράψω δύο πράγματα. Πρώτον, τον αληθινό χαμό που ξεκινάει σιγά σιγά να γίνεται με μηχανάκια, αυτοκινητάκια, κορναρίσματα, με κόσμο μέσα στην αγορά που ψάχνει, που αγοράζει λουλούδια, που φεύγει, που τα φορτώνει. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Ο πανζουρλισμός δηλαδή. Το δεύτερο, παιδιά, είναι τα αρώματα. Έρχονται από παντού που συνδυάζονται με όλα τα χρώματα του κόσμου. 30 πολύ ωραία κόκκινα τριαντάφυλλα σε ένα σημαντικό στέλεχος της εκπομπής μας. Ευχαριστώ πάρα Έτσι. Πολύ. Δεν σου κόστησε ακριβά, αλλά δεν πειράζει. Κίνηση μετράει. Συγγνώμη, συγχωρείς. Δηλαδή, αν δεν ήξερες πόσο κοστίζουν, τι σημασία έχει αυτό? Όχι, το θέμα μετράει. Είναι, Κάλια μου, σε συγκινούν τα λουλούδια. Εννοείται. Σαν γυναίκα. Εννοείται. Δηλαδή, πώς θα το ποτρατώ, αν σου προσφέρουν, ας πούμε, μια αγκαλιά λουλούδια. Τριαντάφυλλα, ας πούμε, παραδείγματος χάρη. Πώς αισθάνεσαι σαν γυναίκα? Αισθάνομαι μοναδική. Πολύ όμορφα, μοναδική, ότι ο άλλος σε σκέφτεται, κάνει μια πολύ ωραία κίνηση. Είδατε, παιδιά, τα λουλούδια, να ξέρετε, πάντα συγκινούν τις γυναίκες. Να το θυμόσαστε αυτό. Σχεδόν 2 τα μεσάνυχτα βρεθήκαμε με τους ντόπιους στην Άχτα, περιοχή για ξενύχτιδες. Δεν υπήρχε περίπτωση να φύγω από εδώ, από το Ανόη, χωρίς να δοκιμάσω
το εθνικό πιάτο του Βόρειου Βιετνάμ. Διότι έτσι ονομάζεται το φο εδώ στην πρωτεύουσα. Και πού το δοκιμάζω? Στο στενό, στα δρομάκια των ξενύχτιδων όλης της πόλης. Αυτά εδώ τα μαγαζιά μένουν ανοιχτά κάθε μέρα, 7 μέρες την εβδομάδα, 24 ώρες το 24ωρο. Και σερβίρουνε τέτοια φαγητά όπως ακριβώς τα βλέπετε, παραδοσιακά και βιετναμέζικα. Πού βρίσκεται αυτό το στενάκι? Αυτό το στενάκι, παιδιά, βρίσκεται ακριβώς δίπλα από το Train Street, το πασίγνωστο, αυτό το τρένο που περνάει πάνω κάτω και τα λοιπά και γίνεται πανηγύρι. Έτσι θα το βρείτε, έτσι θα πείτε στον ταξιτζή να σας φέρει εδώ πέρα, αν θέλετε να δοκιμάσετε αυτή την κουζίνα και να μην δείτε ούτε έναν τουρίστα, έτσι, τουλάχιστον το βράδυ, τώρα το πρωί, το μεσημέρι δεν ξέρω. Λοιπόν, ερχόμαστε στο πιάτο μας. Αυτό εδώ είναι, παιδιά, είναι μια σούπα η οποία είναι με noodles και κοτόπουλο, άκρος παραδοσιακό πιάτο. Όλη η μαεστρία είναι στον ζωμό που ψήνεται για τουλάχιστον 12 ώρες και στη συγκεκριμένη περίπτωση ο ζωμός είναι ζωμός από κοτόπουλο. Ό,τι πρέπει για το στομάχι, εδώ στο βορρά, το τρώνε και για πρωινό και για μεσημεριανό και για βραδινό. Δοκιμάστε το. Πεντανόστιμο. Το σερβίρουνε σχεδόν παντού. Βρείτε το καλύτερο που σας αρέσει. Να έχει ντόπιους κυρίως, να είναι γεμάτο το μαγαζί. Και πάρτε το. Δεν κάνει παραπάνω από 2 με 3 ευρώ. Το επόμενο πρωί, 5 τα ξημερώματα, βγήκα μόνος μου όπως βλέπετε για ρεπορτάζ. Είχα βγάλει νοκάουτ και τις δύο συνεργατηδές μου. Και την Κάλια και την Ελεάνα. Η πετριά που είχα φάει εκείνη τη μέρα είχε πάρκο Λένιν για εικόνες καθημερινότητας. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Η ώρα είναι 6:30 το πρωί. Αν θέλετε να καταγράψετε τόσο όμορφες εικόνες από ένα διαφορετικό ξύπνημα εδώ το Πρωτεβουσιάνο στο Ανόη, πρέπει να έρθετε στο Πάρκο Λένιν τη συγκεκριμένη ώρα. Νομίζω ότι αυτό θα μπορούσα να το κάνω, φίλοι μου, πραγματικά όμως κάθε μέρα. Είναι τόσο μεγάλη η έκπληξή μου. Είναι τόσες πολλές οι εικόνες που αληθινά λατρεύω να ζω το πρωινό ξύπνημα αυτών των ανθρώπων. Απορώ, ειλικρινά σας μιλάω, που βρίσκουν όλη αυτή την τόση ενέργεια νωρίς το πρωί για να κάνουνε περπάτημα, τρέξιμο, ταϊτσί, μπάντμιντον, χορό, ό,τι άλλο μπορεί να βάλει το μυαλό σας σε ασκήσεις, σε άθληση, σε ενέργεια. Είναι κάτι το πολύ ξεχωριστό και διαφορετικό που θα το δείτε μόνο στην πρωτεύουσα του Βιετνάμ, στο Ανόη, σε τόσο μεγάλη έκταση. Με μεγάλη διαφορά από τους πιο ευγενικούς ανθρώπους που θα συναντήσετε στη ζωή σας είναι οι κάτοικοι εδώ του Βιετνάμ και συγκεκριμένα οι πρωτεβουσιάνοι του Ανόη. Εξαιρετικοί. Αυτό είναι. Έτσι θα τελειώσω το ρεπορτάζ με ένα ωραίο καφεδάκι όπως το κάνουν εδώ οι ντόπιοι πάνω στη λίμνη, όπως βλέπετε. Ή μήπως να πιω τσάι τελικά? Τι σημασία έχει? Σημασία έχει ότι καταγράψαμε για άλλη μια φορά πολύ ωραίες εικόνες, πολύ ξεχωριστές και διαφορετικές, με ένα λαό που πραγματικά έχει μπει μέσα στην ψυχή και την καρδιά μας λόγω κυρίως της καλοσύνης του.
Μετά το πάρκο Λένιν θα έφτανε η χάρη μας στο χωριό των Μεταξωτών για αγορές στη μισή τιμή σε σχέση με την πρωτεύουσα Ανόη. Βαν Φουκ. Μόλις 30 με 40 λεπτά από το Ανόη θα έρθετε σε αυτό το μικρό χωριουδάκι την περιοχή, διότι φημίζεται για τα Μεταξωτά. Μην πάρετε Μεταξωτά από το κέντρο της πόλης στο Ανόη, την παλιά πόλη. Ελάτε εδώ και ελάτε για να δείτε και αυτή την παγόδα, η οποία είναι πολύ παραδοσιακή, δεν τη λένε οι οδηγοί, αλλά όταν θα περάσετε την πύλη θα καταλάβετε και τι πράγμα μιλάμε. Ελεάνα, κοίταξε, αυτή είναι η παγόδα εδώ ευθεία, στο κέντρο μιας λιμνούλας, βγες εκεί μπροστά. Αυτό είναι. Μπράβο. Ιδανικό μέρος για φωτογραφίες. Δεν υπάρχει. Τσίο Βαν Μάο Φάμιλι. Αυτή η ευδεγενική κυρία μαζί με την κόρη της εδώ πέρα είναι Τσίο Βαν Φάμιλι και θα βρείτε χωρίς παζάρι 15 και 70 δολάρια. Πολύ ωραία φουλάρια και γραβάτες αντρικές. Υπολογίστε ότι με ωραίο έτσι παζαράκι μείον 50% και μπορείτε να αγοράσετε και υφάσματα ολομέταξα, έτσι, να φτιάξετε τα δικά σας φορέματα. Φινάλε στην εκπομπή και την πρωτεύουσα Ανόη με ένα καφέ μπαρ από τα αγαπημένα μου. Sea Lounge, ακριβώς απέναντι από το πολυτελέστατο Mall Trunk TM Plaza. Εδώ θα έρθετε για δύο λόγους. Αν θέλετε να κάνετε ένα πολύ ευχάριστο διάλειμμα ή αν είναι Σαββατοκυριακό για να καθίσετε εδώ έξω στα τραπεζάκια και να χαζεύετε τους περαστικούς, διότι εδώ αυτός ο κεντρικός δρόμος που οδηγεί στη λίμνη Χουάν Κιέμ γίνεται πεζόδρομος. Αλλά, αν αληθινά με ακούσετε και έρθετε σε αυτό εδώ το μαγαζί, δεν θα πιστέψετε ότι υπάρχει τέτοιο μέρος στο Ανόη. Μιλάμε για μαγαζάρα 100%. Τι να σας πρώτο ξεκινήσω να σας λέω, διακόσμηση. Η κάθε γωνία του είναι αληθινά εφάνταστη και μοναδική. Πέρα από αυτό όμως, ο κατάλογος που έχουν, παιδιά, εγώ ας πούμε πήρα καφέ με τζίντζερ, πήρα ένα χυμό για τα κορίτσια, πήρα ένα τσάι μάτσα για την Κάλια, θα έρθω για να το δείτε. Έχουν ένα κατάλογο που μόλις, ας πούμε, τον ανοίξετε, θα σας πει στο σαγόνι, έχουν φτιάξει καφέ με τυρί, cheesecake, καφέ, δηλαδή πολύ ωραία πράγματα και έχουν και αλκοόλ και φαγητό και τα πάντα. Είναι αληθινά πολύ ωραίο μέρος, ωραίο σποτ εδώ μέσα στην πόλη για να περάσετε μερικές ώρες ευχάριστα και για να κάνετε ένα διάλειμμα από το χαμό του κέντρου εδώ στην πρωτεύουσα. Με αυτήν τη δεύτερη εκπομπή ολοκληρώσαμε την παρουσίασή μας στο Ανόη, αλλά φίλοι μου δεν ξεμπλέξαμε με τον Βορρά. Έχει και άλλες εικόνες και άλλες ομορφιές. Στο επόμενο τρίτο επεισόδιο λοιπόν ταξιδεύουμε ακόμα πιο βόρεια για να γνωρίσουμε τις φυλές του Βιετνάμ, στο Mai Chau και στο Mok Chau. Και πάντα με βάση το Ανόη ταξιδεύουμε μία ώρα νότια για το Τραγκάν στην επαρχία Νινχ Μπινχ. Σας ετοιμάζουμε λοιπόν εντελώς διαφορετικές και ξεχωριστές εικόνες και μην ξεχνάτε πως όλες οι εκπομπές μας είναι και στο YouTube. Πάρε και εσύ τη στάση του δέντρου, γιατί είστε και τα δύο φυτά. Ορίστε. Κάνει και ηχητικά ο Θούσης.
Γιατί θέλει να πει τις καράτες κατά βάση. Παιδί μου, δεν είναι έτσι αυτό. Τι είναι? Τι εννοείς? Τι εννοείς? Βρήκε. Βρήκε. Το πλήρωσες τίποτα το μπος. Γιατί την πανιέρα το πλήρωσες. Όχι, αυτό το πληρώνει. Με το δούσι. Όπα, να. Όχι, δεν μπαίνει παντού αυτή η αγκάλα. Αυτή είναι έτοιμη για φωτογραφία. Όπα, Παναγία μου, τη φάγαμε την κοπέλα. Τη φάγαμε την κοπέλα. Μα έχουν έρθει τα καλά τους να φωτογραφηθούν στο τρένο, ρε παιδί μου. Μπράβο τους.